Όχι μέχρι τι 11, αλλά παράταση μέχρι τι 19 Αυγούστου, όπω αποκάλυψε το νέακρήτη.gr, δόθηκε στην απαγόρευση μετακίνηση και σφαγή εγωπροβάτων υπό το βάρο τη πανόλη και του κινδύνου εξάπλωση τη νόσου, αν και στην Κρήτη, παρά του συνεχιζόμενους ελέγχου, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άλλο κρούσμα είτε στα αστερούσια είτε σε άλλε περιοχέ. Ήρθε μια οδηγία από το, από το Υπουργείο, ήταν μια οριζόντια απόφαση του Υπουργείου. Για όλη την Ελλάδα που απαγορεύεται τη και τη σφαγή των ζώων ήταν μέχρι 11 του μήνα και παρατάστηκε μέχρι 19 του μήνα. Εμεί, η θέση τη περιφέρεια ήταν ότι από τη στιγμή που δεν είχαμε κρούσματα στην Κρήτη, περαιτέρω κρούσματα να ανοίξουν τα σφαγεία προκειμένου να μην έχουν προβλήματα, να φύγουν τα 15.000 αρνιά τα οποία είναι σταυλισμένα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και με, λόγω της Παναγία που έρχεται και βέβαια λόγω των κοινωνικών εκδηλώσεων τις οποίες έχουμε. Εμείς θα θέλαμε να ανοίξουν σε 11 του μηνό, διότι είναι κάτι πρωτοφανές για μας Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας χωρίς αμνοερήφιο στα Κρεπολία. Πρώτη φορά η συμβή δεν ξανά. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε το κράτος. Πρώτης θα πρέπει να σώσουμε την κτηνοτροφία μας. Το άκουσμα τη παράταση δημιούργησε προβληματισμό στη βάση τη ανάγκη, κυρίω μετά το 15 Αύγουστο, λόγω κοινωνικών εκδηλώσεων και δύο μεγάλων γάμων στην Κρήτη, που παραδοσιακά έχουν στο μενού του ντόπια εγωπορόβατα. Φαίνεται ωστόσο ότι παρά τον προβληματισμό, τα μενού ήδη προσαρμόζονται ανάλογα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στου γάμου, αυτού του μεγάλου γάμου, στι κοινωνικέ εκδηλώσει, που τα κέντρα αλλάζουν τώρα το μενού. Τι να κάνουμε, ναι, βέβαια, αλλάζουν το μενού για βραστό μοσχάρι, για ψητό γουρνόπουλο, κοτόπουλο και ούτω καθεξή. Μιλώντα στην Κρήτη TV, ο αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αγροτική οικονομία, τονίζοντα ότι έχουν ελεγχθεί περίπου 400 κοπάδια χωρί να βρεθεί κάποιο κρούσμα, είπε ότι στόχο είναι να προστατευθεί η κτηνοτροφία. Άλλωστε, προ αυτή τη βάση κινούνται και οι αυστηρότατοι έλεγχοι και απολυμάνσει στα φορτία που φτάνουν στα λιμάνια, σε τριφύλια και χόρτα με επίκεντρο πάντα τις περιοχές των ζωνών επιτήρησης, δηλαδή τους νομούς που έχουν κρούσματα πανόλης. Αυτό που, είπε, ε, που είπαν από το Υπουργείο, για ποιο λόγο τέλος πάντων ε, παίρνουν αυτή την παράταση, ήταν ότι ε, επεκτάθηκε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας η νόσος, είχαμε κρούσματα στι άλλε περιφερειακέ ενότητε. Και αυτό που είπαν για την Κρήτη, γιατί του πιέσαμε να ανοίξουμε τα ασφαλεία και ο Περιφερειάρχη, αλλά και πάρα πολλοί από την Κρήτη πήραν και τον Υπουργό, στείλαμε και χαρτί προκειμένου να ανοίξουν τα, να ανοίξουν τα ασφαλεία. Αυτό που είπαν ότι η επόαση τη νόσου κρατάει 21 μέρε, οπότε δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ότι έχετε καθαρίσει ω Κρήτη. Πάντω, ο κ. Τζεδάκη ξεκαθάρισε πω θέση τη περιφέρεια Κρήτη είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί από τη μια εκτινοτροφία και το μέλλον τη. Ωστόσο, με βάση ότι δεν έχει υπάρξει άλλο κρούσμα, η απαγόρευση θα μπορούσε να τερματιστεί στι 11 Αυγούστου όπω αρχικά είχε οριστεί. Εμεί θέλουμε να ανοίξουμε τα σφαγεία προκειμένου να γίνει ε, η δουλειά. Κερδίσαμε τον ένα πόλεμο σε ένα βαθμό και πιστεύω να μην έχουμε άλλα αποτελέσματα. Θα κερδίσουμε και το δεύτερο, προκειμένου με τα σφαγεία να μπορέσουν και οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά του. Αλλά κυρίω η αγορά να τρώει κριτικά αρνιά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κρεοπολών και οι πελάτε έχουν προσαρμοστεί, αλλά και οι τιμέ των άλλων κρεατικών διατηρούνται στα επίπεδα που ήταν και πριν, χωρί να αποτυπώνουν κάποια αύξηση. Η καθημερινότητα είναι κανονική. Τα κρέατα τα υπόλοιπα δεν έχουν πάρει καμιά αύξηση, είναι στι τιμέ που ήταν. Οπότε θεωρώ ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι τι 19 του μηνό που ευχόμαστε όλοι να ελευθερωθεί η σφαγή, να αρχίσουν να μπαίνουν αμνοερήφια στο τραπέζι μα.